Πάμε να δούμε ένα βίντεο από την παραλία της Κατερίνης, είπαμε. Της Κατερίνης, ναι. Της παραλία, Κατερίνης, της Κατερίνης ε? όπου θα λοιπόν, δούμε Λοιπόν, τι έχει γίνει με την καλοκαιρία, παιδιά, για να δούμε. Ναι. Ορίστε. Καταστροφές, βλέπουμε το κατάστημα είναι πλημμυρισμένο. Και πυροσβεστική εκεί για το σημείο για να κάνει προφανώ άντληση των, ε, των υδάτων. Έγιναν πάρα πολλέ καταστροφέ και στην ευρύτερη εκεί περιοχή τη ε, Κατερήνη. Πάμε να συναντήσουμε και τον Πάνο Γαρουφαλιά. Ο πάνω είναι στον πλαταμόνο να μα πει τι γίνεται. Αν τον δούμε, τον καλημερίσουμε. Γεια σου, πάνω. Καλημέρα. Καλημέρα. Κα, καλή σα ημέρα. Και εδώ έχει καταστροφέ. Ε, μπορείτε να δείτε, είμαστε σε ένα κεντρικό δρόμο. Η, τα πολλά νερά ξύλωσαν το οδόστρωμα, γινόταν έργα εδώ από τον Δήμο. Δείτε, ολόκληρε πλάκε έσπασαν. έχει αποκλειστεί αυτό το τμήμα του δρόμου. Μα έλεγαν ότι οι άνθρωποι εδώ που μένουν μόνιμα ότι περίπου 12 με 14 ώρε έβρεχε ασταμάτητα. Ένα βιβλιοπολιό κινδύνευσε να γεμίσει νερό. Ευτυχώ πρόλαβαν οι άνθρωποι. Ένα αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε σε αυτόν τον δρόμο νωρί το πρωί. Μα έλεγαν κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν. Προβλήματα όμω είχαμε και στα μεσάγκαλα. Εκεί λοιπόν έβρεξε πάρα πολύ για 12 με 14 ώρε πλημμύρισαν δρόμοι. Θα δείτε στο βραδινό δελτίο τα πλάνα. Ε, πλημμύρισαν και αυλέ σπιτιών. Δεν μένουν πολλοί κάτοικοι, αλλά αυτοί που μένουν πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώ όπω λένε δεν υπάρχει αποχετευτικό και όταν βρέχει δυνατά το μέσα στο χειμώνα, αρκετέ φορέ όλη αυτή η περιοχή ε, πλημμυρίζει. Ε, ε, Επίση είχαμε προβλήματα και στη Σκόπελο. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο. Έβρεχε 72 ώρε, μα είπε. Εκεί λοιπόν είχαμε κάποια σπίτια τα οποία ε, κυρίω οι αυλέ του γέμισαν νερό. Είχαν ένα πρόβλημα με το σκόπελο. Αλλά κυρίω η αγροτική οδοποιία η οποία έχει καταστραφεί σε ένα μεγάλο τη τμήμα. Να σε καλά πάνω, σε ευχαριστούμε, σου, Παρό, πάρα, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. πολύ.